Με διάταγμα που εκδόθηκε μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, παρατείνεται για του επόμενου δύο μήνε το εφιστάμενο ωράριο λειτουργία των καταστημάτων. Όπω ανακοίνωσε ο Υπουργό Εργασία Ζέτα πρόθεση του Υπουργείου είναι η καθιέρωση του ωραρίου σε μόνιμη βάση, ύστερα από διάλογο με του κοινωνικού εταίρου. Ο λόγο που αυτήν τη φορά είναι μόνο για δύο μήνε η επέκταση του διατάγματο είναι διότι έχουμε ολοκληρώσει νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στην Πουλή των Αντιπροσώπων, έτσι ώστε να γίνει μια ρύθμιση πλέον σε νόμο και όχι με διατάγματα. Πρόσθεσε ότι η αλλαγή του ωραρίου καταστημάτων συνέβαλε στην εργοδότηση 1.800 ανέργων, τα οποία απασχολούνται περίπου 30 ώρες εβδομαδιαίως και αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του νέου νομοσχεδίου. Οι βασικοί άξονε είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και τις ανάγκες όπως ε, μένουν ανοιχτά τα καταστήματα για να μπορούν να εργοδοτούνται όσο περισσότεροι μπορούμε.